Θύματα ασυνείδη του άνδρα πέφτουν τα αδέσποτα που ζουν στη συνοικία της Νέας Πολιτείας, πιο γνωστή ως δημοσιοϊπαλληλικά στη Λαμία. Λίγο καιρό πριν βρέθηκε πυροβολημένο ένα μικρό γατάκι, ενώ χθε ο ίδιος κύριος πυροβόλησε δύο σκυλιά στην οδό Διηφόβου. Η Μαρία Καθάριου έζησε από κοντά το περιστατικό και εξηγεί στο Στάρ τι συνέβη. Πρωί βγήκα βόλτα με το σκύλο, γύρω στις 7.30 βγάζω το σκύλο μου τέλο πάντων κάθε πρωί και ξαφνικά ενώ περπατώ ακούω ένα κρότο. Καταλαβαίνω ότι είναι πυροβολισμό. Προηγείται ένα σκυλί, ένα από τα δέσποτα εδώ τη περιοχή, και ακολουθεί ένα δεύτερο πίσω από μένα. Το πρώτο τρομάζει με τον πυροβολισμό, προλαβαίνει και φεύγει. Το δεύτερο που με ακολουθεί, και όλα αυτά είναι σε απόσταση 10 μέτρων από εμένα, και το πρώτο και το δεύτερο ζώο. Το δεύτερο το πετυχαίνει ο πυροβολισμό στο πόδι. Η κυρία Καθάριου είναι αποφασισμένη για όλα. Έχει ενημερώσει ήδη την αστυνομία και τον φιλοζωικό σύλλογο που θα παρέμβουν. Ωστόσο, πέρα από τα ζώα στην οδό Διηφόβου, κατοικούν και παίζουν καθημερινά πολλά παιδιά. Και για το άμυρο το ζώο το οποίο πυροβολήθηκε, αλλά ποιο είναι αυτό που έχει το δικαίωμα να πυροβολεί σε κατοικημένη περιοχή ανεξέλεγκτα. Εγώ κάθε απόγευμα βγάζω το παιδί μου βόλτα. Εδώ έχουμε πάρα πολλά παιδάκια, τρέχουν με τα ποδήλατα. Έτσι απλά πήραμε ένα όπλο και αρχίζουμε και προβολούμε. Mm -hmm. Έχω κάνει κατάθεση, θα έρθει και η ασφάλεια να πάρει από κάποιους μάρτυρες και εφόσον δεχτούν βέβαια και εκεί η κατάθεση. Είσαι και ευελπιστώ ότι ο... Όποιο το έκανε, ναι, σαφώ και θα το τραβήξω. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που έχει γίνει. Πριν τρει εβδομάδε βρήκα πάλι από σκάγια ένα λεπουδάκι μικρό σε ηλικία, το είχαν χτυπήσει ήταν ψόφιο. Πριν τέσσερι μήνε μετέφερα μια γάτα πάλι αδέσποτη σε κτηνίατρο. Εκεί μαζέψαμε πάλι σκάγια. Πέθανε και εκείνο το ζωάκι. Δηλαδή, τι γίνεται.